Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Στη συνεδρίαση της ιεραρχίας εμφανίστηκε σήμερα ο Μητροπολίτης κ. Σπυρίδων, όπως είχε γράψει η εφημερίδα Ημερήσιος κατά την περιπέτεια της υγείας του. Ο κ. Σπυρίδων εμφανίστηκε στη Δύση Ακμαίως και συνοδευόμενος από τον Πάτηρ Παΐσιο Παράσχη, έφτασε στη Μονή Πετράκη, όπου το ευχήθηκαν για την υγεία του σχεδόν όλοι οι Μητροπολίτες. Ο Μητροπολίτης θα μείνει μέχρι την Παρασκευή στην Αθήνα, όπου και ολοκληρώνεται η ιεραρχία με την εκλογή νέου Μητροπολίτου Αργολίδος. Ακολούθως θα επιστρέψει στην Κεφαλονιά για να ετοιμαστεί για το πανηγύρι του Αγίου μας. Μια στιγμή εκνευρισμού με οδήγησε το περασμένο Σάββατο το βράδυ να υποβάλω την παραίτησή μου στον κύριο Παρίσι, αλλά μετά από εξηγήσεις που δόθηκαν και από τις δύο πλευρές, οι τόνοι έπεσαν και αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις συνεργασίας μου με τον κύριο Δήμαρχο, συνεχίζοντας τα καθήκοντά μου με ακόμα μεγαλύτερο ζήλο. Αυτά δήλωσε χθες ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πολιτισμού, Παιδείας και Υγείας κ. Βαγγέλης Κεκάτος σχετικά με την ολιγόωρη παραίτησή του από τα καθήκοντα του Αντιδήμαρχου το περασμένο Σάββατο. Η παραίτηση επήλθε μετά από ένταση που δημιουργήθηκε μεταξύ του κ. Παρίσι και του κ. Κεκάτου μετά τη λήξη της Σαββατιάτικης εκδήλωσης στο θέατρο Κέφαλος της έκθεσης των Ιταλών Ζωγράφων με θέμα την Κεφαλονιά. Με επιτυχία στέφθηκε η πρώτη συμμετοχή των ιχθυοτροφείων Κεφαλονιάς στον υψηλουκιούς γευστικό διαγωνισμό του κορυφαίου ανεξάρτητου οργανισμού Διεθνές Ινστιτούτο Γεύσης και Ποιότητας, ITQI, το Μάιο του 2013. Το ITQI απονέμει κάθε χρόνο βραβεία ανώτερης γεύσης μετά από γευστικές δοκιμές προϊόντων από 120 διάσημους σεφ και σομαλέ σε προϊόντα με αξιοσημείο του ποιότητα γεύσης. Το λευράκι των ιχθυοτροφείων Κεφαλονιάς ξεχώρισε στο διαγωνισμό και απέσπασε πολύ κολακευτικά σχόλια που επιβραβεύουν τη μακρά αφοσίωση των ιχθυοτροφείων Κεφαλονιάς στην εκτροφή ψαριών υψηλής ποιότητας, αυθεντικής μεσογειακής γεύσης και φρεσκάδας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 5 χρόνων λειτουργίας του οργανισμού το 2014, το Ινστιτούτο ζήτησε τη συμμετοχή της Διευθύνουσας Συμβούλου των Ιχθυοτροφείων Κεφαλονιάς, κ. Λάρα Παράζη Γερουλάνου, στο επαιτειακό φυλάδιο του Ινστιτούτου. Πραγματοποιήθηκε χθες η κλήρωση του πρωταθλήματος πόλο της Α1 κατηγορίας ανδρών εν ώψη της περίοδου 2013-2014 και ο ΝΟΑ στην πρώτη αγωνιστική στις 2 Νοεμβρίου θα αντιμετωπίσει στο πολυμπουτήριο εργοστολείο τον Ιρέα Λαμίας, ο οποίος ως γνωστόν αντικατέστησε τα Χανιά που αποχώρησαν λόγω οικονομικών προβλημάτων. Ο σύγχρονος Οδυσσέας Γιώργος Ποταμιάνος, που διασχίζει το Ιόνιο και την Αδριατική, με καγιά και ενημέρωσε χθες το Δήμο Κεφαλονιάς ότι βρίσκεται στο Μαυροβούνιο μετά από μια ευχάριστη και συναρπαστική πορεία 31 ναυτικών μιλίων από το προηγούμενο σταμάτημά του. Ο Ποταμιάνος ξεκίνησε τη διαδρομή του από το Φυσκάρδο και θα καταλήξει στη Βενετία.